Πρόκειται περί κατορθώματος. Δηλαδή, το κατόρθωμα είναι να είναι γκόμενα στο δωμάτιο, μάλλον να είσαι στο μπαρ. Βλέπεις μια γκόμενα, μουνάρα. Φοβάσαι να τη μιλήσεις, σου κάνει νόημα. Σου κάνει έτσι με τον νύχι. Τον νύχι 3 πόντους πάνω, 10 πόντι το άλλο. Σου κάνει έλα εδώ. Τι γάλες αμαρές και τα λοιπά, ωραία. Σε κερνάει ποτό. Είναι 10 χρόνια νεότερη, εσύ στα 45-35, άρα μπότα ψηλή, μάτι ωραίο πράσινο, γυμνασμένη, κολάρα, ιστορίες, μπαίνετε, έχει αμάξι. Σε βάζει μέσα στα αμάξι, πίνετε το ποτό, πληρώνετε τα ποτά. Μιλάμε για τέτοια ιστορία τώρα, θα εξηγήσω γιατί τα λέω αυτά. Πας να πούμε στο διαμέρισμα, οι γείτονες λείπουν, μπορεί να φωνάξει το σεξ και αχ και ου και μαλακίες. Δηλαδή, μεζονέτα, χαβιάρια, ιστορίες κτλ. Έχει να γαμηθεί η γυναίκα πολύ καιρό, θέλει να εκδικηθεί το δικό της, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Γδύνεσαι, πας στα προκαταρκτικά, μυρίζει μια σου η μασχάλη. Μυρίζει μια η μασχάλη, η άλλη είναι καλή. Δυσανασχετεί λίγο η γκόμενα, πας μέσα, βάζεις λίγο αρματάκι, το φτιάχνεις το έργο, έρχεται, σε γδύνει, σου λέει βρωμόλογα, σου κάνει πίτσι-πίτσι, σου λέει τι σε ανάβει, το πρόστιχο, το χαϊδεμένο, θες λίγο μασαζάκι, γουστάρεις σπέλματα, γουστάρεις στήθια, τι. Της λες γουστάρω τα στήθια, μεγάλα πεταχτά στήθια, γλύψτα. Και δεν σου σηκώνεται ρε μαλάκα. Δεν σου σηκώνεται ρε μαλάκα η πούτσα, δεν σου σηκώνεται. Είναι δυνατό ρε που στην αυρή σε αυτό τον ατρόμητο να πούμε, αυτό τον ατρόμητο, με 3 center back στη σέντρα, στη σέντρα, τα έλεγε η κοντή πουτάνα εδώ πέρα, τα έλεγε. Στη σέντρα, Καλαβάρο, Γούτα και Γκάλο. Γούτα, τον ορμήξαν μετά, δεν ξέρω γιατί, θα μάθουμε. Έξε εκεί τον Κυβρακίδη και τον Άστο, εξτρέμ. Για να παίξει ο ΠΑΟΚ την κίνηση στο μεγάλο χώρο, που είναι πολύ καλός, Τζόλι, Ζίβκοβιτς, Σφιντεύσκι. Ο Τζόλις πολύ καλός, Σφιντεύσκι πρέπει να το τη φέρεις πολύ μέσα και να μην το μαρκάρεις για κάνει γκολ, και ο Ζίβκοβιτς πολύ πεσμένος. Εντάξει. Και δεν μπορείς να βρεις εσύ σαν ΠΑΟΚ 4 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή βρήκες 3 με την ΕΕΤΚΟΒΕ και άλλα 3-6 που θα έκανε σε τέτα τέτ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν βάζεις 4 γκολ ή 5 γκολ σε αυτή την άμυνα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σε αυτή την άμυνα θα τη είχε κάνει το μουνί τέτοιο. Σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά θα την έχει κάνει αυτή την άμυνα εκεί απάνω ο Ολυμπιακός. Γιατί το συγκρίνουμε με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σβάμπα, ο Κούστο και ο Μούρκ δεν πάνε να πάρουν κατοχή. 52-48. Και δεν μπορούν να πάρουν κατοχή 3 χαφ με τον ατρόμητο που παίζει με 2. Και ο ένας είναι ο Χαρίσης που δεν μαρκάρει. Και ο Σολομαζόρο, ο Σολομόν. Δηλαδή ο Μούρκ των 2 εκατομμυρίων που είναι 3 εναντίον 2 η χαφ δεν μπορεί να πάρει κατοχή να μοιράσει, να την πάει στον Τζόλι, να την πάει στον Ζίβκοβιτς, να γίνουν πελάσεις, τρίπλες κτλ. Επίσης, 2 ακραία μπακ. Ο ένας παλέμαχος των παλεμάχων, ο παλέμαχος ο Βιερίνια. Δηλαδή θα πεθάνε από κάνα έμφραγμα και θα τον κλάψει Βάσο με μαύρες πλερέζες. Και ο άλλος ο Γιαννούλης που δεν επανήλθε ποτέ μετά τον τραυματισμό και τον κορονοϊό. Συν της άλλης, ο Μιχαηλίδης με τον Ίγκρασο στην ευθεία, στα center back. Ο Μιχαηλίδης ήταν πάρα πολύ καλός σαν τρίτο center back στο 3-4-3 με Γιαννούλη back half του Φερέιρα. Και τώρα είναι ερείπιο. Γιατί είναι ερείπιο? Γιατί από τη μέση και πάνω θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και βάζεις 2 γκολ σε αυτή την ομάδα. Μόνο. Και δεν παίρνεις ούτε πόντο. Γιατί δεν παίρνεις ούτε πόντο? Γιατί δεν παίρνεις ούτε πόντο? Γιατί οι αλλαγές που κάνει ο... πώς το λένε, ο Κάναντι, ο οποίος ήταν απαράδεκτος, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα σε όλο το παιχνίδι μέσω αμυντικά, το δεύτερο, δηλαδή το δεύτερο γκολ που τρώει ο ατρόμητος δεν πηδάει κανένας, δεν πιάνει κανένας κανένα και χωρίς να πηδήξει το βάζει γκολ ο Ουάρτα. Μιλάμε τώρα για τραγελαφικά πράγματα. Ο ατρόμητος, ο κακός αμυντικά ατρόμητος, ο απαράδεκτος ατρόμητος με 3 στόπερ στα 30 μέτρα απόσταση οι τρεις τους. Δηλαδή Γκαβάνο, Γούτα στα 15 μέτρα και στα 15 ο Γκάλο. Και η Βραγκίδης έχει πάει εξτρέμ. Ο Νάτσος έχει πάει εξτρέμ και δεν μπορεί να το βρει ανοιχτό. Δεν μπορεί να παίξει την μπάσα τη γρήγορη
Και οι τρεις εναντίον δύο, Σβάμπ και Μουρχ, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια και οι δύο, τους τρώει ο Χαρίζης και ο Σόλομον, οι οποίοι τα παιδιά οδηγάνε Σεάτ, Ήμπιζα ο ένας και κάνα Volkswagen Polo, το πολύ πολύ diesel, να οδηγάει ο άλλος. Βγαίνει ο Κοτσόπουλος, ο οποίος είναι ανύπαρκτος, μπαίνει ο Λάζαρος και τους κάνει πουτάνα. Πετάει και τον Μουνίδ μέσα ο Κάναντι, ο οποίος τραβάει ένα σουτ που πάει στο γάμα, αλλά η κίνηση η καλή του προπονητή είναι ότι πετάει έξω τον ανύπαρκτο Μανούσο και πετάει τρίτο χαφ. Και παίζει με Χαρίζη Σόλομον Ματίς στο 75. Ο Ματίς και ο Λάζαρος αλλάξαν όλη την εικόνα. Ο Γούτας, το δελτίο στο χέρι, φύγε. Γιατί είσαι ύποπτος με την απόδοσή σου. Δηλαδή σαν να είσαι ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γούτας. Τον ορμήξανε μετά. Κάτι του λέγανε οι ατρομητέοι. Δυστυχώς, και να θες να χάσεις αυτό το παιχνίδι, δεν μπορείς να το χάσεις. Δηλαδή, άφερες ισοπαλία, σε περιμένουν στο αεροδρόμιο να σε δίνουν. Τι να κάνει αυτός ο Κάναντι στην άμυνά του. Εγώ σου λέω ότι η άμυνά του, αυτρομή του, είναι για τα σκυλιά. Και τρως τρία γκόλ, ρε φίλε. Γιατί τρως τρία γκόλ, ρε φίλε. Ας τα πω και πιο αναλυτικά. Γιατί ο Αγκούστο και Σβάμπ δεν κόβουν ούτε με βαλέ. Δεν έχει εξάρι. Θέλει οχτάρι ο Γκαρσία. Φάει την μπούτσα τώρα. Θες οχτάρι. Μπήκε ο Καντουρί. Κουρασμένος. Οχτάρι. Αγκούστο δεν μαρκάρεις. Σβάμπ δεν μαρκάρεις. Μουρκ δεν μαρκάρεις. Και έχουμε Γιαννούλη Βιερίνια σε δραματική κατάσταση και οι δύο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι 5 βαθμούς από τον Άρη. Δημιουργείται κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Θα αρχίσουν να γαυγίζουν. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα γαυγίζουν αύριο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 5 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Και όχι γιατί χάνει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Το είπα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Το ξύλο θα πέσει. Γιατί ο Άρης περνάει 5 βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Στα αρχίδια τους οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ το πρωτάθλημα. Ο Άρης είναι το πρόβλημά τους. Καλό ξημέρωμα.